Τι συνέβη, κοιμήθηκα 2 λεπτά παραπάνω. Εγώ από την πρώτη μέρα σας ενημέρωσα ότι εδώ στη φάρμα θα ξυπνάτε νωρίς. Είμαστε 14 νοματέοι εδώ πέρα. Έπρεπε κάποιος να πάει το παιδί να το ξυπνήσει. Είχε μια κάποια ανέδεια. Αντί να πει, όπα, έκανα λάθος. Δεν είχε καθόλου σεβασμό. Έχει απόλυτο άδικο. Όπως επίσης και ότι δεν το είχαμε, άρα δεν το έχουμε και τώρα, αυτό δεν είναι κουβέντα της αρχηγού. Εσύ τι μπορείς να φαντάσεις ότι με έχει πειράξει, ότι χάσαμε το έπαθλο εξαιτίας μου, ότι να σου πω την αλήθεια πιο πολύ από όλα αυτά με έχει πειράξει αυτά που είπε η Θωμά. Τα έκανα σκατά. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν είπες αυτό, συγγνώμη. Τι είπα. Για μένα δεν είσαι ο καλλιεργητής. Πώς θα το κάνουμε. Για όλους άλλους μπορεί να είσαι. Πρέπει να έχω την ίδια άποψη με όλους. Λοιπόν, επειδή... Ούτε προσέβαλα κανέναν, ούτε είπα κάτι κακό. Αντιθέτως, εσύ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω στη διαδικασία τώρα. Ωραία, αλλά δεν μπορείς να λες τη γνώμη σε όλους τους άλλους και να μην δέχεις να μιλήσεις με μένα που με μένα έχεις το πρόβλημα. Τη γνώμη μου την είπα μπροστά σε όλους και ήταν αυτή. Δεν θέλω να τη συζητήσω περαιτέρω τη γνώμη μου. Γυναίκα, η καρδία είναι μια άβυσο. Ο στρατός αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να βρει ένα ρυθμό μέσα στη φάρμα. Συμφωνείς με την άποψη του Ντούπη? Όχι. Δεν σου λέω ότι είναι λάθος. Τι θα έκανες? Δεν σου λέω ότι είναι λάθος. Ναι. Το να είσαι αρχηγός πρέπει να είσαι απόλυτα κρυστάλλινος, απόλυτα διάφανος στην απόφασή σου. Ο στράτος έχει τη μέση του. Το καταλαβαίνω. Γιατί? Ναι, ρε παιδιά, δεν παίζει ρόλο. Δεν το λέω για κακό. Επειδή είσαι μάγκας, μεγάλο δεν είναι μάγκας, ρε. Για τον καθένας. Καμιά φορά ξεφεύγει γιατί επειδή έχει υπάρξει. Ιδιοκτήτης πολλών μαγαζιών και έχει διοικήσει 120 άτομα. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι σαν αρχηγός. Δεν ξέρω, αν μου το πει η παραγωγή να φτιάξω εγώ τη σκάλα θα το κάνω. Αν μου το πει ο Μιχάλης δεν θα το κάνω. Είναι δύσκολο να είσαι αρχηγός. Γιατί να τα τραβάω όλα αυτά δηλαδή. Εδώ πέρα 2 μέρες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τα νεύρα μου κουρέλια. Α, πάμε σπίτι να μας ησυχάσουμε. Πρέπει λίγο να προσέξει το χαρακτήρα σου, την περιφορά σου, το πώς μιλάς, πότε μιλάς. Δηλαδή είναι δυνατόν να πεις σκασμό. Είναι πολύ άσχημο. Ξύπνησες? Ξύπνησα. Γιατί άργησες? Γιατί έκανα ένα πολύ ωραίο ντουζ και το πρωί ξέρεις είχε καλή μέρα και χουζούρευα. Σοβαρά, ε? Τι να κάνω και τι λάθος έκανα. Εσύ που ήρθες? Στο δωμάτιό μου. Γιατί? Τώρα που σηκώθηκες, έφαγες πρωινό ή μεσημεριανό? Ωραία. Ναι. Η αρχηγός δεν μπορεί να ξυπνήσει μόνη της, καταρχάς γιατί δεν έχει και ρολόι. Με βλέπεις αδιάφορη. Η Μαρία επιλέχθηκε για χαβαλέ σαν αρχηγός, όπως υπόθηκε. Ναι, σαν αρχηγός δεν με καλύπτεις, όχι. Είναι λυπής, είναι λογικό γιατί είναι μικρή και επιλέχθηκε λόγω χαβαλέ. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο κουρασμένο, λες, ας τον αφήσω λίγο παραπάνω να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Ωραία, ας κρυθώ εγώ και όχι τα παιδιά. Μα εσύ εκπροσωπείς το σύνολο. Είσαι αρχηγός. Στόχος είναι η Θωμά. Και αυτό είναι λίγο λογικό γιατί από την άποψη. Συγγνώμη, γιατί ονομάζει στόχο, εξοντώσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλήθεια όμως. Στόχο, εξοντώσει. Τσιτώνει μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει λόγο. Με άσχημο τρόπο το λες. Και πάρα πολύ άσχημο τρόπο κιόλας. Αρχίζουμε να τσιτώνουμε. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Ο καθένας και το επίπεδο του. Αν έχει ένα χαμηλό, δεν θα πέσουμε στο δικό του επίπεδο. Υπόψη μου και συγγνώμη κιόλας. Βασίλη, κάνει πλάκα τώρα, έτσι. Τελείωσε. Τι ωραία. Άκου. Τελείωσε. Όχι. Ψυχή. Όχι. Και φυσικά αυτό οφείλεται, όπως όλοι είδαμε, στην συμπεριφορά της αρχηγού. Να σε ρωτήσω, ρε Μαράκι, έτσι γιατί το χαβαλέ το έχουμε κάνει λίγο καραμέλα. Καθόλου καραμέλα, είναι ωραία. Αλήθεια. Έγινε η επιλογή από χαβαλέ. Ναι. Με έχει κόψει ότι το έχω πάρει για χαβαλέ που λες ότι έκανα και με τον Μπεγκλέ. Το αποτέλεσμα βλέπω. Ναι. Το ότι άλλαξε στάση σώματος. Μπάσαρε φωνή και είχε ύφος και κομπολογάκι. Ναι ή ου.